Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα η βαλίτσα μας σταμάτησε στην Αυστραλία. Εντάξει, δεν είναι και μικρή χώρα, είναι τεράστια. Αλλά η περισσότερη κουλτούρα κλείνεται σε ένα μικρό γλυκάκι που ονομάζεται Lamington. Είναι και το σύμβολο άλλωστε της Αυστραλίας. Θα σας δείξω σήμερα την ευκολότερη και την νοστιμότερη συνταγή που υπάρχει. Να πούμε για ακόμα μία φορά πως αυτή η εκπομπή είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και βέβαια την Κυπριακή Δημοκρατία. Και σήμερα νομίζω ότι το επεισόδιο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί τα Lamington τα έχετε ακούσει. Νομίζετε ότι είναι κάτι δύσκολο. Ουσιαστικά είναι ένας λόρδος ο λόρδος Lamington. Αλλά τα γλυκάκια είναι πανεύκολα. Δεν χρειάζεται να είστε λόρδοι για να τα φτιάξετε αυτά. Αν και στην Κύπρο έχει πολλούς λόρδους επίθετο. Έχω και φίλο λόρδο. Ναι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το γλυκό μας είναι πολύ απλό. Κάνεις μία σαλτσούλα στο τέλος για να κάνεις coat τα Lamington, φτιάχνεις ένα παντεσπάνι που είναι το βασικό συστατικό των Lamington, γεμίζεις με μαρμελαδίτσα ή με κρέμα, ό,τι άλλο θέλεις, εμείς θα γεμίσουμε με μαρμελάδα. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε. Κλασικά, σε όλες τις συνταγές ξεκινάμε από το μίξερ μας. Έχουμε το μίξερ και πάμε να βάλουμε τα συστατικά το ένα δίπλα από το άλλο για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε βούτυρο, ζάχαρη, αυγά, γάλα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλω λίγο πιο έτσι. Και βέβαια λίγο βανίλια για να ρίξουμε μέσα και να αρωματίσουμε το κέικ μας. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι όταν ξεκινάμε να φτιάχνουμε αυτή τη συνταγή, πάμε στο σιρτάρι μας, ψάχνουμε καλά, βρίσκουμε ένα κουτάλι, λίγα χαρτιά που μας γράφουν τις σημειώσεις μας, τι πρέπει να πούμε, και μία μαρίζ. Τα χαρτιά τα αφήνουμε μέσα γιατί τα έχουμε μάθει απ' έξω, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τίποτα. Ρίχνουμε μέσα στο βούτυρο και θέλω να δείτε το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Άλλωστε και από αυτό βγαίνει η έκφραση ότι είναι σαν βούτυρο. Που είναι μαλακό, μπράβο. Όταν βάζουμε στο ψυγείο το βούτυρό μας, σκληραίνει. Και όταν σκληραίνει δεν γίνεται σωστά η διαδικασία του κέικ. Ρίχνουμε μέσα στη ζάχαρη, κλείνουμε το μίξερ, αφρατεύουμε και όταν αφρατέψει το μείγμα μας αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά ένα-ένα τα αυγουλάκια μας. Σπάμε τα αυγουλάκια μας δίπλα. Και όσοι παρακολουθείτε το Μια Βαλίτσα Γεύσης ξέρετε πολύ καλά ότι τα αυγά τα προσθέτουμε σιγά σιγά και πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, πάμε να προσθέσουμε το πρώτο. Ένα. Αχ, μου πήσε και το δεύτερο. Δεν πειράζει. Μόλις ομογενοποιηθεί, ρίχνουμε και το τελευταίο. Και βουάλα. Σταματάμε το μίξερ. Και να σας πω ότι άμα είναι το βούτυρο μαλακωμένο, αυτή η συνταγή γίνεται και χωρίς μίξερ. Μπορείτε να το χτυπήσετε απλά με το σύρμα. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Είναι εύκολη συνταγή, δεν είναι κέικ φουσκωτό που χρειάζεται να δώσουμε τόσο πολύ σημασία γιατί είναι πιο απλωτό. Οπότε κάντε και εσείς τη ζωή σας εύκολη. Ρίχνω μέσα στο γάλα. Εκτός μίξερ. Ρίχνω μέσα στη βανίλια μου. Περίπου μία κουταλιά του γλυκού με μία κουταλιά της σούπας, αναλόγως πόσο πολύ σας αρέσει η βανίλια. Ανακατεύω να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Και στη συνέχεια ρίχνω το αλευράκι. Πάνω αυτά πίσω, αυτό το χρειάζομαι για μετά. Και γυρνάω πίσω με την ταψάρα μου. 35x45, 30x40, μεγάλο ταψί που έχω βάλει από κάτω λαδόκολα και έχω σεμιζάρι, έχω βάλει βούτυρο και λευράκι. Και τώρα σε αυτό το σημείο, άμα θέλετε να κάνετε πιο ιδιαίτερα τα Lamington σας, πιο παιχνιδιάρικα, να σου πω ότι μπορείτε να βάλετε και χρώμα ζαχαροπλαστικής για να το βάψετε. Αλλά παραδοσιακά τα Lamington δεν φτιάχνονται με χρώμα ζαχαροπλαστικής, είναι ατόφιο το ζυμάρι, έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα, οπότε ρίχνω μέσα. Μην σας φαίνεται λίγο το μείγμα, έτσι πρέπει να είναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα σας κοροϊδεύα ποτέ μα ποτέ. Απλώνουμε λίγο με τη μαρίζ, με τη σπάτουλα, να πάει παντού το μείγμα. Μην φοβάστε άμα δεν είναι τέλειο, γιατί καθώς ψήνεται θα απλώσει και από μόνο του.
αλλά κοιτάξτε όσο μπορείτε να το φτιάξετε. Τέλεια. Λοιπόν, μέσα στο φούρνο για 20 λεπτάκια περίπου, προθερμασμένος ο φούρνος σε 160 βαθμούς, στον αέρα πάντα. Ψηλά-ψηλά. Βάζουμε μέσα στους 160 βαθμούς στον αέρα για περίπου 20 λεπτάκια λοιπόν. Με το που ψηθεί, θα το βγάλουμε έξω, θα το αφήσουμε να κρυώσει καλά-καλά και μόλις κρυώσει καλά, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας για να φτιάξουμε τα Lamington. Είναι πολύ εύκολη. Μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Απλά ακολουθήστε τη συνταγή μου. Έχετε 20 λεπτά και άλλη μισή ώρα που θα περιμένουμε με μία ώρα και 20 λεπτά. Προλαβαίνετε να πάτε μέχρι την πόλη κάτω, να πιείτε ένα καφέ και να γυρίσετε. Μην αφήσετε το φούρνο όμως ανοιχτό. Μην πάρουμε καμιά φωτιά. Αυτά. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για παντεσπάνι. Είναι ένα κέικ πιο απλωμένο. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής ήταν αυτό ουσιαστικά, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα τα δείτε. Από τη στιγμή που έχετε έτοιμο το παντεσπάνι, μπορείτε να συνεχίσετε τη συνταγή όποτε θέλετε. Μπορείτε να ετοιμάσετε το παντεσπάνι την προηγούμενη μέρα ή την πιο προηγούμενη μέρα, και όταν έχετε τους καλεσμένους να ξεκινήσετε όλη τη διαδικασία για να φτιάξετε τα Lamingtons. Γιατί τα Lamingtons, όταν τα συνθέσουμε, καλό είναι να τρώγονται την ίδια μέρα, γιατί υγρασιάζουν, πανιάζουν, γενικά δεν είναι ωραίο να τα τρώμε τις επόμενες μέρες. Είναι πιο φρέσκα, είναι πιο ωραία. Λοιπόν, βγάζω το παντεσπάνι, θα αφήνω στην άκρη, αυτό πάει πίσω. Συγγνώμη που το λέω παντεσπάνι, γιατί δεν είναι παντεσπάνι, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι μία κίνηση, να το γυρίσετε ανάποδα και να βγάλετε τη λαδόκολλα. Τώρα, αυτή η πλευρά που ήταν η κάτω, γενικά να θυμάστε ότι απορροφάει πιο πολύ τα υλικά μας. Οπότε τι θέλουμε να κάνουμε, εμείς θέλουμε να καλύψουμε όλο αυτό το γλυκό με σοκολάτα. Οπότε αυτή η κάτω πλευρά πρέπει να είναι εξωτερική. Προτιμούμε να πάρει τη σοκολάτα το παντεσπάνι προς τα έξω και να δυσκολευτεί να πάρει τη μαρμελάδα προς τα μέσα. Οπότε με το που γυρίσουμε, ξαναγυρνάμε και τα αφήνουμε από την καλή του την πλευρά. Πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, η μαρμελάδα. Άλλοι βάζουν κρέμα, άλλοι βάζουν μαρμελάδα, άλλοι βάζουν και τα δύο. Εγώ θα πάω μόνο με τη μαρμελάδα, δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα. Λίγη μαρμελάδα φράουλα είναι αρκετή. Και βέβαια, άμα θέλετε να κάνετε το γλυκό δικό σας, μπορείτε να βάλετε τη δική σας μαρμελάδα, μία που σας αρέσει. Ποια είναι η παραδοσιακή κυπριακή μαρμελάδα, ρε παιδιά? Πώς? Μόσφυλο. Μπορείτε να βάλετε μαρμελάδα μόσφυλο και να κάνετε Lamington Lemesou Sydney. Καινούρια συνταγή. Λοιπόν, απλώνουμε πολύ καλά με ένα πινέλο. Κοιτάξτε πόσο λίγο βάζουμε. Φανταστείτε ότι χρειάζεται πολύ. Εδώ. Εύκολα, γρήγορα και τακτοποιημένα. Τώρα, απλώνουμε να πάει παντού. Μ' αρέσει αυτή η συνταγή. Όντως είναι από τις πιο διάσημες συνταγές στον κόσμο, γιατί είναι και πανεύκολη. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο διάσημη, η Παύλοβα ή τα Lamingtons. Συναγωνίζονται και τα δύο, αλλά νομίζω ότι και τα δύο αξίζουν να είναι το ίδιο διάσημα. Κόβουμε τις άκρες εδώ για να τετραγωνίσουμε λίγο το παντεσπάνι μας. Εδώ και εδώ. Και βέβαια αυτά δεν τα πετάμε, θα αφήνουμε στην άκρη, γιατί γίνονται υπέροχα cake pops. Λίγο τυρί κρέμα, λίγο βουτυράκι, λίγο άχνη ζάχαρη και ούψ, έτοιμα τα cake pops για τα παιδάκια σας. Τα αφήνω στην άκρη. Τώρα, κόβω στη μέση, γενικά δεν το έχω με τη μέση. Πάντα την πατάω, κάνω το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Ας ελπίσουμε να το έχω κόψει ίσιο. Όχι. Άφησα λίγο. Εδώ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί και αυτό θα γίνει cake pops. Στην άκρη. Και τώρα, το πόσο μεγάλα, πόσο μικρά θα κόψετε τα δικά σας Lamington είναι up to you. Εμένα μου αρέσουν να είναι μικράκια, δηλαδή περίπου τόσα μου αρέσουν, όχι πιο μεγάλα, οπότε θα το κόψω στη μέση. Το έχω αυτό τη μέση. Στη μέση. Και στη μέση. Και αυτό εδώ θα το κόψω στα 3 ή στα 4. Στα 3. Εδώ. Και εδώ. Εντάξει, μην πείτε τώρα ότι δεν τα κόψα ίσια. Μας έχει ότι προσπάθησα. Με το που φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα πράγματα σχεδόν έχουν τελειώσει. Απλά πρέπει να ετοιμάσουμε τη σάλτσα που θα συνοδεύσουμε. Και
Τώρα ήρθε η ώρα για το σύρμα μας. Εδώ είναι. Είναι καινούργια η κουζίνα, τη μαθαίνω σιγά σιγά, σας το λέω. Με κατηγορείτε. Θα πάρετε ένα μπολ και θα βάλετε μέσα κακάο, άχνη ζάχαρη, καυτό νεράκι, το βούτυρο, και φυσικά λίγο εκχύλισμα βανίλιας. Είπαμε, μία κουταλιά του γλυκού με μία κουταλιά της σούπας. Ανάλογα τα γούστα και ανάλογα βέβαια το πόσο δυνατό είναι το εκχύλισμα. Εσείς εδώ στην Κύπρο έχετε πάρα πολύ δυνατό εκχύλισμα βανίλιας και αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, ανακατεύετε μέχρι που να διαλυθεί πολύ καλά το κακάο. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα γάντια μου. Αυτή η δουλειά είναι λίγο βρώμικη, αλλά μου αρέσει, γιατί έχεις να παίξεις με σοκολάτα. Όχι με ουσιαστική σοκολάτα, είναι κακάο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ό,τι καλύπτεις με σοκολάτα και μετά με καρύδα, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και κάτσε να βοηθήσω και το σκηνοθέτη να το σκηνοθετήσει. Περιμένετε να σκεφτώ πώς θα το κάνω. Το βρήκα. Πρέπει να είχα γίνει κι εγώ σκηνοθέτης. Αλλά ήθελε η μητέρα μου να γίνω μάγειρας. Πλάκα σας κάνω, ποτέ δεν ήθελε η μάμα μου να γίνω μάγειρας. Θα το ακούει τώρα και θα γελάει. Λοιπόν, παίρνουμε το ένα Lamington εδώ πέρα. Το βλέπετε? Τι θέλω να το κάνω λίγο τετράγωνο. Γιατί πάλι το χάσα στο μέγεθος. Το ένα είναι μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Εδώ. Πρέπει να είναι απόλυτα τετραγωνισμένο. Έτσι όπως είναι, το βουτάω στο μείγμα της σοκολάτας που έχω ετοιμάσει. Εδώ. Το βλέπετε? Και με το που το βουτήξω, κατευθείαν πάει στην καρύδα. Νταν-νταν, 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 νταν-νταν. Και το πρώτο Lamington μας είναι έτοιμο. Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτή τη συνταγή? Πείτε μου, βρείτε μου έναν άνθρωπο στον κόσμο που να μην μπορεί να το φτιάξει. Το δεύτερο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, βουτάμε μέσα στην chocolate και κατευθείαν στην καρύδα. Και το δεύτερο είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσω τα επόμενα, τώρα να σας δείξω γιατί μου αρέσει αυτή η συνταγή. Όπως σας είπα, είναι καλό να την κάνετε και να την τρώτε εκείνη την ώρα. Γιατί? Γιατί μόλις έχει σιροπιαστεί, αλλά δεν έχει σιροπιαστεί μέχρι μέσα, αλλά όταν το κόψεις στη μέση, παίρνει αυτό το υπέροχο. Μέσα έχει φράουλα, απ' έξω έχει πιάσει λίγο-λίγο σοκολάτα. Κάπως έτσι είναι το σεξ με σοκολάτα και ενδοκάριδο. Συνδυασμένα και τα δύο μαζί. Συνεχίζω να φτιάχνω. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Σε περίπτωση που δεν έχετε φίλο ή φίλη, μπορείτε να φτιάξετε Lamington. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά μη σηκωθείτε το βράδυ και θέλετε 2-3 φορές να κάνετε, γιατί πρέπει να φάτε και 2-3 φορές Lamington. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα παχύνετε κάποια στιγμή. Αφήστε τα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξυπνήστε το πρωί και φάτε Lamington. Λοιπόν, το δεύτερο είναι εδώ. Δεν θα σας ζαλίσω να τα φτιάξω όλα. Νομίζω ότι καταλάβατε πώς ακριβώς γίνονται. Αλλά θέλω να δείτε πόσο εύκολα που είναι να τα φτιάξετε. Όλοι μα όλοι μπορείτε να φτιάξετε Lamington. Καλύψτε με καρύδα, μπόλικο ενδοκάριδο. Και σας είπα, κάντε τα δικά σας, γιατί... Βλέπετε, εδώ πέρα δεν είναι ίσιο. Όταν δεν είναι ίσιο, το κόβουμε. Η μαρμελάδα είναι πολύ σημαντική μέσα, γιατί δίνει πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση. Είναι αυτή που ουσιαστικά αφήνει το aftertaste, το τελευταίο έτσι, την τελευταία γεύση. Οπότε φροντίστε, σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, να διαλέξετε μαρμελάδα που σας αρέσει. Και αφήστε αυτά που λένε οι Αυστραλοί. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά θα κλείσω αυτό το επεισόδιο, λέγοντάς σας πως περιμένει όλο το συνεργείο εδώ πέρα, ο ένας πίσω από τον άλλον για να τελειώσει τη συνταγή, να κλείσει το επεισόδιο για να έρθουν να δοκιμάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμένα η θέση μου είναι λίγο δύσκολη, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλάω για να κλείσω το επεισόδιο, να σας πω πόσο πολύ σας ευχαριστώ, πόσο πολύ μου αρέσει αυτό που κάνω και πόσο πολύ θέλω να κάνετε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι η καταπληκτική συνταγή και πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείτε να την κάνετε μαζί με τα παιδιά σας και να παίζετε καθώς τα φτιάχνετε. Και επίσης φτιάχνετε μόλις σε 20 λεπτάκια, ούτε. Συνολικά ο χρόνος που μαγειρεύουμε, άντε να είναι 10-15.
Να μην βάλουμε το ψήσιμο στη μέση. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!